Και ο στρατός του Ισραήλ, Λίνα, συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην Ράφα. Εμείς βρισκόμαστε στο νοτιότερο άκρο του Ισραήλ. Ακριβώς πίσω μου είναι η Ράφα, αυτό που αποτελεί ουσιαστικά το επίκεντρο των επιχειρήσεων των δυνάμεων του Ισραήλ. Ενώ νοτιότερα, δεξιά μου, βρίσκεται η Αίγυπτος. Με τη βοήθεια του Δημήτρη του Αλεξάκη, προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε την εικόνα. Με γυμνό μάτι είναι σίγουρα. Καπνοί ψώνονται από την περιοχή της Ανατολικής Ράφα αυτή την χρονική στιγμή μετά από τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού από αέρος αλλά και με χερσαίες δυνάμεις. Πολύ κοντά μας βρίσκονται και οι θέσεις του πυροβολικού των δυνάμεων του Ισραήλ και ακούγονται οι ήχοι καθώς και το πυροβολικό, οι χερσαίες δυνάμεις από ξηράς λοιπόν οι Ισραηλινοί επιχειρούν στο επίκεντρο αυτό των μαχών στη Ράφα. Να πούμε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να ισχυρίζεται πως πρόκειται για μια πολύ στοχευμένη επιχείρηση και επιχείρηση ακριβίας έτσι ώστε να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις θέσεις και τους στόχους της Χαμάς στην περιοχή και μιλάμε για τις υποδομές ακόμη και για αξιωματούχους της Χαμάς. Άλλωστε εκεί ισχυρίζεται πως βρίσκεται το τελευταίο προπύργιο με 4 ταξιαρχίες της Χαμάς και κάνει όπως λέει στοχευμένες επιχειρήσεις. Μιλώντας και με αξιωματούχους εδώ στο Ισραήλ μας αναφέρουν. Δεν έχει καμία σχέση σε κλίμακα με τις επιχειρήσεις που είχαμε στις άλλες περιοχές, στο βορρά και στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας το προηγούμενο διάστημα. Εκεί μιλούσαμε για πολύ ισχυρούς βομβαρδισμούς με μεγαλύτερη πυκνότητα. Μένει όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη που μας έρχεται από τις ΗΠΑ ότι συγκρατείται, γίνεται μια αναστολή στην παροχή οπλισμού και πυρομαχικών ουσιαστικά προς το Ισραήλ. Στην περίπτωση με το βασικό σημείο κλειδί της επίθεσης στην Ράφα της γενικευμένης αυτής επίθεσης, καθώς εκεί βρίσκονται 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι και πρόσφυγες από τις άλλες περιοχές Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ βέβαια ισχυρίζεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την Χαμάς στην περιοχή της Ράφα και χωρίς την βοήθεια της Αμερικής. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Μία ανάρτηση στο Twitter χωρίς να αναφέρεται στην Αμερική, ωστόσο η χρονική συγκυρία συμπίπτει, λέγοντας πως το τέλος του πολέμου θα έρθει μόνο όταν εξοντώσει το Ισραήλ την Χαμάς. Βέβαια, φαίνεται και από τις προφορίες που έχουμε από πηγές εδώ στο Ισραήλ ότι ιδιαίτερα επηρεάζει την στάση του Ισραήλ για τα επόμενα βήματά του η στάση αυτή της Αμερικής και η πίεση που δέχεται για την συγκεκριμένη επιχείρηση στην Ράφα. Και να πούμε, Λίνα, ότι σε λίγες μέρες, την Κυριακή, έχουμε την ημέρα μνήμης εδώ στο Ισραήλ. Την Δευτέρα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας και την Τρίτη είναι αργία. Είναι πολύ σημαντικές επέτη για το Ισραήλ εδώ, με συγκεκριμένες τελετές αλλά και ημέρα γιορτής. Επομένως υπάρχει αντίληψη ότι μέχρι τότε τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι στοχευμένα όπως και τώρα και δεν θα πάμε σε μια πολύ πιο γενικευμένη επιχείρηση. Άλλωστε το Ισραήλ δεν θα θέλει πάρα πολλά θύματα όπως διαμηνύεται κατά το διάστημα αυτό. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι εξελίξεις, ενώ πριν από λίγο ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιχειρεί και στο Τσαϊτούν που βρίσκεται στην κεντρική Γάζα με στόχο να αντιμετωπίσει τις θέσεις Χαμάς εκεί. Μιλάμε και για τις θέσεις των μυστικών υπηρεσιών της περιοχής, όπως του πυροβολικού, όπως σε αποθήκες οπλισμού της Χαμάς στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε απευθείας εικόνες από τη Ράφα, κυρίες και κύριοι, και όσα μας μεταδίδει η απεσταλμένη του Open στο Ισραήλ, η Αδαμαντία Λιόλιου, την οποία ευχαριστούμε πολύ.